Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το React Context, το οποίο είναι κάτι που προσπαθεί να μην πει ο Θάνος ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό, δεν προσπαθεί να μην πει ο Θάνος. Όχι, δεν είμαι και fanboy, δηλαδή. Ότι είναι πάρα πολύ καλό να το χρησιμοποιείς για state management και αντί για prop drilling. Σωστά το λέω. Σωστά το λες. Ωραία. Το ζητήσαμε κιόλας. Το ζητήσαμε εμείς οι ίδιοι στο προηγούμενο βίντεο και το ζητήσατε κι εσείς στο προηγούμενο βίντεο. Έβαλες comments σαν Θάνος Κορακάς 2. Βάλαμε δύο άλλοι. Ναι, οπότε δεν χρειάστηκε. Οι δύο άλλοι, οι δικοί μας λογαριασμοί. Εγώ και εσύ. Ναι. Αυτό τώρα το γνωστά. Ωραία, λοιπόν, και σήμερα θα μιλήσουμε για React Context. Θα μας αναλύσει πρώτα απ' όλα ο Θάνος επιστημονικά πάντα για ποιο λόγο χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε και πότε χρειάζεται να το χρησιμοποιήσουμε και μετά φυσικά θα μας δείξει ένα παράδειγμα. Και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάμε τη δική μου δουλειά που είναι πιο σημαντική, είναι να του λέω για τις παρενθέσεις να τις βάζει σωστά, τα ερωτηματικά. Αγγείλες. Αγγείλες, ναι. Τα σημαντικά πράγματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση μιας εφαρμογής. Αγγείλες είναι linter, λέγεται. Ναι, είμαι ο linter. Ο linter. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τουρουρου. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θυμίζω, κάνουμε την έρευνα για τους μισθούς. Συμπληρώστε τη, πρίξτε και τους φίλους να τη συμπληρώσουν. Πρέπει να ξέρουμε τι μισθό θα ζητήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Link στο description και στο πρώτο comment. Ωραία. Θα μας πεις για context. Ναι, λοιπόν, πριν πάμε στο παράδειγμα, κάνουμε μια έτσι, ελαφριά συζήτηση, περίπου 4-5 κιλά είναι αυτή, όπως το έχουν ζυγίσει. Τι είναι το context αρχικά, γιατί το χρειαζόμαστε κτλ. Νομίζω η βασική ερώτηση που ακούω συνήθως, ρε παιδί μου, ξέρεις, και στα σοκάκια που πηγαίνω έτσι, κάτω στο μοναστηράκι, είναι Redux ή context. Και όταν βγήκε το context, λέγαμε δεν χρειάζεται πλέον το Redux. Είναι, παιδί μου, ξέρεις, obsolete, πλέον είσαι στο context. Που under the hood, όντως το Redux χρησιμοποιεί context. Και το context ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας μηχανισμός που σου δίνει React, ώστε να μια τιμή την κάνει render σαν component και ουσιαστικά από οποιοδήποτε σημείο πιο κάτω στην εφαρμογή έχει πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή, σε αυτή την τιμή. Okay. Πώς θα το δείξουμε, δεν έχει σημασία. Οπότε, δηλαδή, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα πούμε, που έχει στη React, αν δεν χρησιμοποιήσει ένα state management κεντρικό, είναι ότι έχει ένα component το οποίο είναι array. Mm-hmm. Αυτό μέσα έχει ένα component το οποίο είναι row. Αυτό μέσα έχει ένα component το οποίο είναι cell. Mm-hmm. Αυτό μέσα έχει ένα component το οποίο είναι button. Mm-hmm. Και άμα δεν χρησιμοποιήσουμε ένα κεντρικό state management, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, άμα θέλουμε μια τιμή να την περάσουμε από το array στο button, πρέπει να την περάσουμε σε ένα-ένα τα components. Mm-hmm. Μετά σκεφτόμαστε, θέλουμε και άλλη μια τιμή. Πέρασε την κι αυτή σε όλα τα components. Και αυτό μας λύνει το state management το κεντρικό και στη το global state management. Ναι, και σε δική μας περίπτωση το context. Σωστά. Και πώς το κάνει αυτό? Πώς το κάνει αυτό? Το θέμα είναι αρχικά πριν πώς το κάνει αυτό, ότι το Redux λύνει το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή το Redux ήταν ένα global store, στο οποίο βάζεις τις τιμές σου και τις διάβαζες. Και η ερώτηση, η αρχική βασικά, πότε χρειάζομαι global store? Όταν μια τιμή που έχεις, τη χρειάζεσαι να την κάνεις access σε διαφορετικά components που ουσιαστικά μπορεί να είναι σε δύο levels του δέντρου, αλλά να μην είναι το ένα δίπλα στο άλλο ή να μην είναι το ένα κάτω από το άλλο. Δηλαδή έχω εδώ ένα parent component και εδώ έχω το child του, το περνάω με ένα prop. Τελείως ok. Αν όμως είναι και τα δύο εδώ πέρα, π.χ. το κουμπί που είπες, έχει πάνω και στο navbar το αναφαίνεται κάτι και πειράζει και είναι δύο διαφορετικά τελείως component, πολύ μακριά το ένα από το άλλο, πρέπει να σηκώσω πάρα πολύ ψηλά το state μου για να το δουν και οι δύο. Ή άμα είναι π.χ. ξέρω εγώ σε ένα shopping cart το καλάθι και οι τιμές, παιδί μου, τα ψώνια που βάζεις. Θες κάπου global να έχεις όλα τα πράγματα που έχει βάλει για να αγοράσει ο χρήστης και να τα δείχνεις σε διάφορα σημεία. Οπότε αυτό θέλει να το κάνεις global state. Και το Redux ουσιαστικά κάνει αυτό το πράγμα. Έχεις ένα global state και το ελέγχεις. Κάνεις dispatch για να πεις ότι αλλάζω κάτι και κάνεις pull τις τιμές. Και έρχεται τώρα το context που κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι διαφορά έχει όμως με το Redux? Το Redux είναι πάρα πολύ optimized. Δηλαδή το context από μόνο του, του δίνεις μια τιμή και την παίρνει από κάτω. Κομπλέ. Αν όμως αυτό είναι π.χ. ένα object, κάθε φορά που, αν π.χ. έχεις ακόμα ένα provider από πάνω και έχεις διάφορα πράγματα από πάνω που αλλάζει το state, κάθε φορά που αλλάζεις αυτό το object, θα ξανακάνει re-render, θα ξαναλλάξει. Και λες, OK, θα το κάνω memoize, θα βάλω use memo. Αν όμως εσύ θες μία τιμή μόνο, δηλαδή έχεις ένα object, θες να διαβάσεις π.χ. το ποιο είναι ο logged in χρήστης. Και σε ένα άλλο σημείο θες να διαβάσεις π.χ. το email του. Αν αλλάξεις το username, επειδή είναι object, θα αλλάξει και το email. Θα γίνει re-render και τα δύο components. Θα κάνει re-render το component που χρησιμοποιεί το email. Mm-hmm. Γιατί είμαστε στο ίδιο object. Και η React θα πει: OK, άλλαξε το object, τελείωσε. Ενώ στο Redux είχαμε τους selectors. Που λέγαμε use selector και τράβω αυτή την τιμή. Και το Redux έκανε ουσιαστικά memoize την τιμή που θες ακριβώς. Άρα δεν θα κάνει re-render. Άρα δεν πάμε με τη λογική ότι εγώ έχω ένα global store στο context, το οποίο είναι ένα τεράστιο object, το αλλάζω και το περνάω σε διάφορα σημεία. Γιατί αυτό ουσιαστικά
κάθε φορά που αλλάζει ένα κομμάτι, δεν θα είσαι το Redux που το αλλάξει μόνο αυτό το κομμάτι, ξέρεις, εκεί που χρησιμοποιείται, θα αλλάξει τα πάντα. Οπότε το argument ότι βγήκε το context, το Redux είναι άχρηστο, δεν στέκει, δηλαδή, γιατί είναι λύνει το ίδιο πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά το Redux είναι μια ολόκληρη βιβλιοθήκη που έχει μέσα ξέρεις λύσεις για να είναι τόσο γρήγορο. Γιατί δεν είναι ότι τυχαίο ότι είναι τόσο γρήγορο και ότι κάνει τους πρώτους optimizations κτλ. Και καλύπτει πάρα πολλά edge cases με περίεργες δηλαδή πράγματα που zombie props και renders, δηλαδή zombie props ότι έχει παλιά properties κάπου και δεν έχει κάνει update ακόμα και στο πώς έχει γίνει render, αυτό θα κάνει handle το Redux. Οπότε θα μου πεις, OK, γιατί χρησιμοποιώ Redux. Το Redux ουσιαστικά είναι κάτι, μια πολύ μεγάλη. Είναι μια βιβλιοθήκη, δεν είναι μεγάλη σαν στο πόσο χώρο θέλει, αλλά ουσιαστικά θέλει. Πρέπει να κάνει ένα dispatcher, πρέπει να κάνει ένα dispatcher action, πρέπει να φτιάξει το reducer σου, πρέπει να φτιάξει το. Ξέρεις, να κάνει manage διάφορα πράγματα, δηλαδή να βάλει την τιμή στο store, να βάλει την τα λοιπά. Αν εσύ ουσιαστικά θέλει να κάνει απλά να περάσει μια τιμή κάτω, θα είναι πιθανό ένα overkill να βάλει Redux. Και απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχει και πολλού context providers. Δηλαδή, αν θες να περάσεις τρεις τιμές, που το ένα π.χ. είναι το theme, το άλλο είναι αν ο χρήστης είναι authenticated, και το άλλο π.χ. ξέρω εγώ είναι το καλάθι του χρήστη που έχει συγκεκριμένες τιμές, μπορεί να κάνεις τρεις providers. Δεν χρειάζεται να κάνεις αναγκαστικά ένα provider και τα βάλεις όλα μέσα. Μπορεί να κάνεις τρεις providers και να βάλεις μέσα τα ανάλογα που είναι να βάλεις. Αλλά το Redux ουσιαστικά μπορείς να κάνεις ένα store και να βάλεις όλα μέσα. Οπότε μετά το τι είναι καλύτερο, δεν νομίζω ότι υπάρχει Redux ή context, είναι δηλαδή δύο εργαλεία, τα μετράζεις παιδί μου τι χρειάζεται να κάνεις και το επιλέγεις το καθένα. Και απ' την άλλη, η πρώτη εφαρμογή που δουλέψαμε παιδί μου με React, εμείς είχαμε βάλει Mobex, που είναι και αυτό ένα Global State Management εργαλείο, που κατά την άποψή μου πραγματικά στην εφαρμογή που είχαμε κάνει δεν ήταν η βέλτιστη λύση. Λόγω των observable και το πώς κάναμε mutate το state και το τι έκανα update, ρε παιδί μου, ήταν για μένα πραγματικά δεν θα μπορούσαμε π.χ. με Redux. Θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκο το να πάρουμε ολόκληρα arrays nested και να κάνουμε εξής mutate με maps τα λοιπά, θα είναι ενώ στο Mobex λέγαμε απλά άλλαξέ το. Άρα με αυτό το πράγμα που λέω ουσιαστικά δεν υπάρχει τέλεια λύση. Δεν υπάρχει ότι βάζω Redux επειδή είναι το top trend βιβλιοθηκών ξέρεις αυτή τη στιγμή στη Java και στη React ή βάζω context επειδή βγήκε και η ομάδα ξέρω εγώ πριτσάρι της React context. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι εργαλείο που το δίνει ουσιαστικά η React και το χρησιμοποιήσει όχι. Okay. Οπότε, αυτό είναι το intro παιδί μου. Γιατί νομίζω η πιο βασική ερώτηση είναι πότε βάζω context. Ναι, ή γιατί να βάλω context. Ή γιατί όχι Redux. Ή γιατί όχι όλα αυτά. Νομίζω ότι με βάση όλα αυτά, ρε παιδί μου, αυτή είναι η λογική που θα σκεφτόμουν τουλάχιστον εγώ πότε θα επιλέξω κάτι και φυσικά γιατί θα επιλέξει η ομάδα. Αν η ομάδα επιλέξει Redux, δεν πάει να βάλει context απλά επειδή ξέρει αποφάσει να βάλει context. Αν η ομάδα αποφάσει να βάλει context έχει ψηλόγου, θα πάει με context. Αν αποφάσει να βάλει recoil ή mobex, θα βάλει recoil. Είναι ξέρει, κάθε βιβλιοθήκη είναι κάτι που είναι ένα πρόβλημα. Σε σχέση με τα hooks που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τώρα, που μπορείς να έχεις το state έτσι κι αλλιώς κάπου ξεχωριστά και με reducers και όλα τα σχετικά. Ουσιαστικά αυτό που κάνω εγώ με το context είναι ότι φτιάχνω ένα custom hook και με το context το περνάω, ρε παιδί μου, το κάνω available σε όλη την εφαρμογή. Οπότε κάνω ένα custom hook, π.χ. αυτό θα δείξουμε σήμερα, και περνάω κάποιες μεθόδους που θέλω να τις έχει όλη η εφαρμογή. Αλλά και πάλι θέλει προσοχή για να τις κάνει ουσιαστικά memoize ώστε να μην γίνουν render πάντα, αν περάσει ένα object. Οπότε μπορούμε να δούμε render partner, τι είναι. Γιατί ουσιαστικά όταν περνάς ένα object στο provider, που θα το δείξουμε τώρα, το object, άμα ουσιαστικά έχεις και ένα άλλο provider από πάνω, ή έχεις κάτι από πάνω που κάνει render, το object αυτό που το δηλώνεις μέσα στην function, σε κάθε render θα κάνει ένα καινούργιο object. Και θα ξανακάνει assignment στη μέση. Οπότε αυτό, η React από κάτω θα πιστεύει πάντα ότι είναι καινούργιο object. Άρα θα κάνει πάντα render. Άρα πρέπει να το κάνεις κάπως memoize, ώστε να μην κάνει πάντα render. Δηλαδή, από μόνο το context για να το χρησιμοποιήσεις. Έχει τα tricks του. Δηλαδή, άμα το χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να φτάσει σε σημείο να καταστραφεί η εφαρμογή στο performance γιατί απλά μπήκε το context. Ναι. Έχει 5 providers και μπορεί να έχει και Redux πάνω, ξέρω εγώ, και να κάνει render. Γιατί αν έχει Redux και από κάτω έχει ένα δικό σου context και το Redux αλλάζει το story και αλλάζει κάτι, κάνει από κάτω render εσύ και τα αλλάζει όλα. Που αυτό το βλέπω. Δηλαδή, και εμεί στην εφαρμογή έχουμε και Redux και context. Γιατί ουσιαστικά φεύγουμε από το Redux και πάμε μόνο σε context λόγω αρχιτεκτονική ρεβαιδί μου. Αλλά το context λόγω του store θα έκανε πάντα render. Αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα που θα δείξουμε σήμερα, θα έκανε πάντα render. Αλλά πάλι δεν είναι ότι είναι τέλεια λύση και πάμε και λέμε ξέρεις, δουλεύει κομπλέ. Θέλει πάλι προσοχή όπως θα υλοποιηθεί. Γιατί όμως κάποιος να φύγει από Redux και να πάει σε context. Δηλαδή, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, είναι ότι πιο λογικό μου φαίνεται να ξεκινήσω με context για να μην προσθέσω μία έξτρα βιβλιοθήκη και μετά να πάω σε Redux. Mm-hmm. Αν δω ότι κάτι μου λείπει, κάτι θέλω να κάνω optimize. Αλλά το ανάποδο, γιατί κάποιος να το κάνει. Τώρα ουσιαστικά ο λόγος που απομακρυνόμαστε από Redux είναι micro frontends. Δηλαδή θέλω να σπάσουμε τα πάντα σε. Και το context επίσης δεν σημαίνει κάτι, αυτό είναι πολύ καλό τέτοιο.
Το context δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι global στην εφαρμογή. Δηλαδή μπορεί και ένα σελίδα να έχει το δικό σου context. Ώστε να μην έχει problem links στα components σου, να έχει το global σελίδα που έχει τα δεδομένα σου και να περνά στην εφαρμογή σου. Άρα, εμεί πάμε για Redux λόγω Microfront, έτσι να σπάσουμε την κάθε σελίδα να είναι σαν package μόνο του, με το context του και δεν υπάρχει πλέον global state. Okay. Το global state θα είναι σε επίπεδο σελίδα και μετά θα μοιράσουμε ή με session local storage. Ή ρε παιδί μου, μπορεί κάτι σε δεν ξέρω, reactive RxJS ή κάποιο δικό μας custom πράγμα. Για να έχουμε reactive πράγματα από τη μέση λέξη. Δεν θα μπορούσες. Πάλι ερωτήσεις τώρα, προφανώς δεν ξέρω τι είναι εφαρμογή. Αλλά δεν έχουμε και Redux το ένα. Όχι, δεν θα μπορούσες απλά να έχεις. Ναι, αντί για 10 context, 10 mini, 10 micro frontends με context, να είναι 10 micro frontends με Redux. Ναι, απλά το θέμα. Ουσιαστικά δεν θα είναι. Το context δεν θα είναι, ξέρεις. Δεν θα έχει παντού context. Θα είναι ουσιαστικά ανά micro frontend. Ναι, ναι, ναι. Ναι, απλά το global. Α, με Redux εννοείς μέσα. Ναι, ναι. Redux. Ουσιαστικά τα cases που έχουμε μετά μέσα εμείς δεν είναι τόσο πολύ λογικό να βάλουμε. Α, κατάλαβα. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε share ποιοι τα δεδομένα, τα data από την σελίδα. Δηλαδή, ή μια μέθοδο ξέρω που θα κάνεις refetch ή θα κάνεις κάτι. Οπότε το Redux μπορεί να ήταν overkill. Σε 10 σημεία ή κάποιος μπορεί να μην το ήθελε γιατί θεωρούν πολύ ότι είναι και complicated. Το να έχεις όλα αυτά με τα middlewares και τα thanks ή το RxJS και. Τα πράγματα πρέπει να μάθεις. Υποθέτω και άμα πάει κάποιος σε micro frontends, μπορεί κάποιος άμα θέλει να χρησιμοποιήσει. Ο καθένας ναι, μπορεί να βάλει. Ναι, δεν υπάρχει. Μετά είναι ξεκάθαρο. Ναι. Η σελίδα σου είναι. Κάνεις ό,τι θες ακριβώς. Ωραία, πάμε στο κωδικά. Φύγαμε. Έχουμε ανοίξει ένα code sandbox. Θα ξεκινήσουμε τώρα για αρχή να υλοποιήσουμε το πιο απλό context που μπορούμε να υλοποιήσουμε για να δείξουμε τη σύνταξή του. Θα έχει την ονοματολογία του παραδείγματός μας, απλά θα είναι για αρχή πιο απλό. Θα φτιάξω ένα αρχείο που θα το ονομάσω useauth. .js. Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα custom hook με context το οποίο θα κάνει handle το authentication. Εντάξει, δεν θα είναι sudo authentication, δεν θα έχει HTTP request κτλ. Της εφαρμογής μας. Θα μπορούσαμε να σπάσουμε σε άλλα αρχεία, να έχουμε το context σε ένα αρχείο και το hook σε ένα άλλο αρχείο, απλά γιατί είναι ένα παράδειγμα και να μην αλλάζουμε συνέχεια αρχεία. Το κάνουμε έτσι. Οπότε, για αρχή θα φτιάξω το context. Δηλαδή, το context από μόνο του είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει η React. Σου δίνει React μια function να φτιάξεις και αυτό θα λέγεται το auth context ίσον create context, το οποίο θα πάρουμε από τη React. Θα κάνουμε import και το initial value του θα είναι null. Οπότε τώρα θα φτιάξουμε ένα component το οποίο αντί να χρησιμοποιούμε εμείς το auth context απευθείας τελεία provider, θα φτιάξουμε ένα hook το οποίο θα μας κάνει provide και το value απευθείας μέσα. Άρα θα φτιάξουμε ένα component που θα λέγεται auth provider. Θα κάνουμε distract τα children, ουσιαστικά ό,τι γίνεται render μέσα σε αυτό το tag. Όπου γράψαμε και λίγο CoffeeScript. Θα κάνουμε return το authContext.provider, αυτό που δείξαμε πριν. Μέσα θα κάνω render τα children και θα κλείσουμε το tag. Οπότε τώρα, άμα χρησιμοποιήσουμε το component αυτό, τα παιδιά θα έχουν access στην τιμή. Η τιμή πώς τη δηλώνουμε. Ο provider παίρνει ένα property value και εδώ μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ να δηλώσω μια τιμή. Οπότε, αν γράψω εδώ social nerds, αυτή η τιμή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα παιδιά της εφαρμογής. Οπότε, ας το κάνω και export. Default auth provider. Ωραία, και θα πάω τώρα στο index.js. Θα κάνω import το auth provider from useAuth, τώρα έχω κάνει hook που κάνει component κτλ. Θα τα βρούμε στο code review νομίζω. Θα κάνω replace αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε. Ωραία. Οπότε τώρα έχω κάνει wrap το app component με τον auth provider, ο οποίος μέσα είναι το provider από το context μας που μας περνάει την τιμή social nerds. Άρα τώρα να το χρησιμοποιήσω, θα πάω στο app.js. Θα κάνω import ένα hook της React και θα πάρω το value ίσον useContext. Αυτό έρθει από τη React, δεν είναι το δικό μας και μέσα πρέπει να περάσουμε την τιμή του context, δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Οπότε γράψω τώρα authContext. Το έχω κάνει export. Προφανώς και το έχω κάνει export. Αφού είναι export, auth provider έχεις κάνει. Είναι export, auth provider. Θέλω να κάνουμε και το context για να τραβήξουμε την τιμή. Auth context, εντάξει, δεν θα μας το δώσει, θα πρέπει να το κάνουμε εμείς import manually. Επειδή είναι default μάλλον, ναι. Ναι, δεν θέλει. Use auth.
Οπότε τώρα έχουμε κάνει pool εμείς την τιμή αυτή. Οπότε αν πάρω το value εδώ πέρα και το κάνω render, το value είναι hello social nets. Γιατί αυτή η τιμή είναι η τιμή που κάναμε provide εμείς μέσα από το context μας. Και τώρα, ok, είναι πολύ απλό ρε παιδί μου, έχουμε το index.js και κάνουμε provide μέσα στο app, αλλά βλέπουμε ότι το app δεν ξέρει κάπως το value και θα μπορούσε το app μέσα να έχει άλλα 10 components και να πηγαίνουμε στο 10 component μέσα και να κάνουμε pull το context και να παίρνουμε την τιμή. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε και λίγο logic. Θα δηλώσω ένα hook, θα δηλώσω state, το οποίο θα είναι is authenticated, και το set is authenticated, ο setter του, γιατί λέω πάντα δύσκολες λέξεις, δύσκολη λέξη authenticated, is on use state και by default θα είναι false. Ωραία. Και τώρα, ουσιαστικά θα φτιάξω δύο functions. Δώσε λίγο τέτοιο. Δώσε λίγο χώρο στο κώδικα. Έτσι, ας το άλλο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ωραία, μπορώ να κλείσω. Μπορώ να κλείσω και αυτό νομίζω. Εφόσον παίζουμε το tabs πάνω. Οπότε τώρα φτιάξαμε ένα state που by default τιμή είναι false. Αλλά ο χρήστης δεν είναι login. Και μετά θα φτιάξουμε δύο functions. Τη function login. Ωραία. Η οποία θα κάνει set is authenticated to true. Και τη function logout που θα κάνει το set is authenticated to false. Και τώρα θα δηλώσουμε μια τιμή const provider value και αυτό είναι το object που σου λέγα ότι σε κάθε render θα αλλάζει. Οπότε τώρα αν περάσω εδώ is authenticated login logout, πρέπει να θα κάνω provide αυτή την τιμή. Άρα αυτές εδώ πέρα οι τιμές θα είναι διαθέσιμες σε όλη την εφαρμογή μας. Και αυτό το object π.χ. αν εγώ εδώ πέρα είχα ακόμα δύο providers, είχα κάτι ακόμα που άλλαζε το state, το state θα κάνει render από την αρχή. Οπότε θα πήγαινε κάτω. Στο provider αλλάζει κάτι. Α, κάνω ένα καινούργιο object. Άρα ναι, αλλάζει τιμή, άρα αλλάζει provider, αλλά όλα από κάτω αλλάζουν. Θα το διορθώσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε distract τα καινούργια property, γιατί πριν παίρναμε μια τιμή, πλέον παίρνουμε το is authenticated, τη function login και τη function logout. Οπότε εδώ πέρα πλέον μπορούμε να γράψουμε hello και να πούμε is authenticated, είναι authenticated, hello social nerd, αλλιώς guest. Και μας βάζει guest γιατί by default είναι false. Άρα δεν είναι authenticated ο χρήστης. Και τώρα θα βάλω ένα button, το οποίο, βασικά θα βάλω δύο buttons. Το ένα θα κάνει login, το άλλο θα κάνει logout. Login, logout, on click. Θα δηλώσω πλάτη σαν reference το login, γιατί δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι μια άλλη function που όταν καλεστεί θα αλλάξει το state. Και on click, logout. Οπότε τώρα εγώ να κάνω login, μου αλλάζει hello social net, κάνω logout, hello guest κτλ. Οπότε αλλάζει αυτό. Τώρα, προφανώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ακόμα ένα component και να το φτιάξουμε, γιατί νομίζω ότι αλλιώς. Πού να το βάλεις από κάτω, Να φτιάξουμε ακόμα, το πούμε για παράδειγμα navigation. Ή button. Button. Ναι, εντάξει, κάνω navigation. Όχι, σκεφτούμε αυτά τα buttons, αυτά τα δύο buttons, να τα βάλεις ένα component από κάτω. Και εδώ να περνάς μόνο το is authenticated και στα άλλα να περνάς το login logout. Τρελό. Οκ, οπότε να κάνω. Buttons. Buttons. Μ' αρέσει το. Απλά πράγματα. Το KS τι γράφουμε. KS νομίζω ότι είναι. Τίποτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κλασικό. HS με Haskell είναι. Το KS δεν ξέρω τι είναι. Anyway. KS. Ωραία. Const buttons ίσον. Εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα και θα τα κάνουμε copy-paste, εννοείται. Θα κάνουμε αυτά copy-paste και θα κάνουμε return αυτά εδώ. Γιατί δεν το αρέσει. Πρέπει να τα κλείσει σε ένα τέτοιο fragment. Ακόμα fragment το λένε. Ναι, δεν έχουν αλλάξει. Και πρέπει να κάνουμε και pull την τιμή του. Κάνουμε και έξω από τώρα γιατί ξέρω θα χρειαστεί. Οπότε για να το κάνουμε πάλι pull, θα τραβάμε πάλι το context από κάτω.
Ωραία, το authenticate δεν μας ενδιαφέρει, μας εδώ πέρα σαν τιμή. Το context θα μας πει να κάνει import. Δεν μας πει τίποτα. Οπ, θα γράψουμε. Use context from React. Και το auth context θα το γράψουμε. Βασικά το κάνω import. Το κάνω copy paste. Τέλεια. Οπότε, να χρησιμοποιήσουμε το buttons component. Τρελανέ μας. Το κάνουμε. Ωραία, και τώρα θα σβήσουμε και αυτά τα δύο. Οπότε, τώρα κάνω login. Ξαναλάζουμε τις τιμές όπως ήταν αναμενόμενο. Πολύ καλό. Τώρα. Πολύ εύκολο βασικά. Είναι απλό, ναι, είναι πολύ απλό. Τώρα το θέμα, δεν έχει του Redux στο ότι πρέπει να φτιάξω ένα reducer, πρέπει να φτιάξω ένα action, να το κάνω dispatch, να κάνω connect κάπως, να πάρω με selector, τα λοιπά. Αλλά είπαμε ότι και αυτό, ρε παιδί μου, που έχει κάνει το Redux, δεν είναι ότι απλά, ξέρεις, μπορεί να πλατιάζει, παιδί μου, σαν σύνταξη, αλλά τα optimization που κάνει ο πίσω το Redux και τα πράγματα που κάνει τα edge cases που κάνει handle, για να τα κάνουμε εμείς εδώ πέρα implement, θα πρέπει πραγματικά να έχουμε καταλάβει σε πολύ βάθος, ξέρεις, το πώς δουλεύει το React και το context και όλα αυτά. Στο πρώτο βίντεο που κάναμε τα compound components, λέγαμε ότι αυτό που κάναμε το clone element και κάναμε, ξέρεις, pass, ρε παιδί μου, με clone κτλ. Κάναμε copy, θα μπορούσαμε να το ρίξουμε το context. Που ισχύει και θα ήταν ίσως και πιο εύκολο, γιατί τα components που δεν σε ενδιαφέρε κάτι, απλά θα το, ξέρεις, δεν θα ενδιαφερόντουσαν. Θα κάνουν απλά κάτω, πιο κάτω τα components, pull με το context, την τιμή που θέλουν. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι με το context υπάρχει ένα coupling της εφαρμογής. Δηλαδή, εγώ, αν σβήσω εδώ πέρα τον provider, η εφαρμογή πλέον δεν παίζει, και έχω σβήσει το κόμμα, γιατί μου λέει ότι δεν υπάρχει το context. Οπότε, εγώ για να χρησιμοποιήσω κάπου τις τιμές του context, θα πρέπει στο barren ουσιαστικά να υπάρχει ένας provider. Άρα, αυτό σημαίνει ότι εγώ, αν έχω φτιάξει το buttons component, το οποίο θέλω να το κάνω reusable, και το χρησιμοποιώ με ένα provider που έχει π.χ. το is authenticated. Πάντα χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο provider. Δεν μπορώ να το βγάλω και να πάω π.χ. κάπου αλλού σε μια άλλη εφαρμογή ή κάπου. Εντάξει, σε μια άλλη εφαρμογή είναι, ξέρεις, μεγάλο παράδειγμα, αλλά δεν μπορώ να το πάω κάπου αλλού. Οπότε δημιουργεί ένα coupling με τον provider. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι και λάθος να έχω παραπάνω από ένα provider. Δεν είναι κακό, είναι, πραγματικά είναι OK. Και να δούμε και πιο πολλές βιβλιοθήκες μέσα έχουν και διαφορετικούς providers για να περάσουν τις διαφορετικές τιμές, δηλαδή, που θέλουν. Οπότε τώρα, το επόμενο πράγμα που θέλω να δείξω είναι το πώς θα κάνουμε optimize το object. Μπορεί τώρα να μην είναι εμφανές το πρόβλημα με τα renders, και θα είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε τώρα, να κάνουμε κάτι από πάνω για να κάνουμε renders, για να το μετρήσουμε. Οπότε, αυτό είναι ένα object. Το έχουμε ξαναδείξει σε βίντεο με το UseMemo, το οποίο σε κάθε render το ξαναδημιουργεί και ξαναδημιουργεί τις τιμές. Και το ίδιο και για τις functions. Αυτές οι functions, το reference σε κάθε render είναι μια καινούργια function. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να πάω και να κάνω wrap με UseMemo το object. Και ουσιαστικά από ότι είναι μια function που επιστρέφει αυτό εδώ πέρα το object και σαν dependency παίρνει το isAuthenticated, το login και το logout. Okay. Τώρα τι μου λέει όμως από μόνο το αυτό, μου λέει ότι το logout είναι ένα dependency στο UseMemo και επειδή ουσιαστικά είναι μέσα, δηλώνεται μέσα στη render μέθοδο, μέσα στο component ουσιαστικά, σε κάθε render θα έχει ένα καινούργιο reference. Ο Linter μας το λέει αυτό απευθείας. Οπότε η λύση είναι να το κάνουμε wrap σε ένα use callback. Που το use callback είναι το ίδιο με το use memo. Το use memo κάνουμε memorize object, arrays, values κτλ. Το use callback κάνουμε functions. Functions. Επί. Το function αυτό το χρειάζομαι γιατί το έχω ήδη νομίζω. Εδώ. Πώς γίνεται το δεύτερο. Οπότε βάζουμε αυτό και τώρα θέλουμε αρχικά να κάνουμε import. Το έχουμε κάνει import, μας λέει, ok, κομπλέ. Και θέλουμε τα dependency. Το dependency του είναι το set is authenticated, το οποίο το κάνει handle react, ώστε να το κάνει memoize τα λοιπά. Και το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και το login. Use callback. Έχω κάνει πολύ βλακία. Ωραία. Έχω κάνει μια βλακία. Ωραία, set is authenticated και το dependency πάλι είναι το set is authenticated. Στην πραγματικότητα εδώ πέρα θα μας πειράζει να μην το κάνουμε ποτέ μας, γιατί αυτό πιθανόν να μην αλλάξει αυτή η setter function, να είναι πάντα ίδια. Δηλαδή, εφόσον χρησιμοποιούμε το is authenticated για να κάνουμε calculate κάτι, για να κάνουμε π.χ. toggle, γιατί αυτό ουσιαστικά να το κλέμε σε dependency και μέσα λέγαμε διάφορο το is authenticated,
θα έπαιρνε πάντα το πρώτο authenticated που χρησιμοποίησε. Άρα εφόσον απλά λέμε εμείς true, δεν το πειράζει, δεύτερη φάξη δεν θα αλλάξει ποτέ. Οπότε μπορούμε να το βγάλουμε αυτό το dependency και είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάτι για να κάνουμε calculated. Πρώτα λέμε false true. Και θα φτιαχτεί στην ουσία στο πρώτο render και μετά θα πειράξει. Τελείω. Στην ουσία δηλαδή θα είναι για πάντα ο ίδιο. Οπότε έτσι κάναμε optimize εμείς στα διάφορα renders. Αν δεν αλλάξει κάτι από αυτά, να μην αλλάξει αυτό το value. Άρα τα component που κάνουν pull αυτή την τιμή να μην γίνουν render. Λόγω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ το reference. Αλλά όπως είπαμε, αν π.χ. εδώ πέρα είχαμε πολλές τιμές, είχαμε το ease authenticated, είχαμε το email του χρήστη, είχαμε ξέρω εγώ, τα κάποια στοιχεία του payment και οτιδήποτε. ID, ένα profile ολόκληρο. Mm-hmm. Και κάναμε update κάτι και δεν μας ενδιαφέρει π.χ. σε όλα τα σημεία, θα κάνουμε όλα re-render. Λόγω ότι το object αυτό θα άλλαζε. Γιατί θα το είχαμε σε dependency όλες αυτές τις τιμές, θα άλλαζε το provider value και θα κάνουμε re-render τα πάντα. Οπότε, καλύτερα να σπάσουμε σε διαφορετικά context για την κάθε τιμή που θέλουμε και παρά να φτιάξουμε τεράστιο object για να κάνουμε και καλά replicate τη λογική του Redux. Αυτά. Οκ. Okay. That's all, folks. Ωραία. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε να σκούσαν τόση ώρα. Πω... Κάποια στιγμή να το κάνω.